να επισημάνουμε και την πρωτιά του Economist, έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Δεύτερη χρονιά, δεύτερη χρονιά. Ε, ναι, είναι στα όρια του παραδόξου να είναι η Ελλάδα επικεφαλής των όσων θαυμάζει ο Economist, που είναι ένα ιδιαίτερα γκρινιάρικο έντυπο από αυτά που μου αρέσουν εμένα πολύ, τι δεν έχουμε ακούσει από τον Economist τα προηγούμενα χρόνια. Το, ε, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που θεωρούν οι άνθρωποι του Economist ότι είναι καλό και ότι αρκεί για να πάει την ελληνική οικονομία για δεύτερη χρονιά στο, στην πρώτη σειρά έτσι μεταξύ των οικονομιών που τα καταφέρνουν καλύτερα γιατί αυτό είναι το θέμα ας το και ίδιοι το εμφανίζουν ως μεγάλη έκπληξη κανείς δεν το περίμενε είναι αυτή τη φορά φέτος το χρηματιστήριο δηλαδή η μεγάλη ευκαιρία που έδωσε το χρηματιστήριο και που τη χάσαμε πολλοί από εμάς ε, να βάλεις ένα και να πάρεις ε, πολλά παραπάνω. Το άλλο είναι ότι βλέπει μία σταθερότητα στην ασκούμενη πολιτική, η οποία όμως την κρίνει με βάση τα αποτελέσματα που φέρνει. Mm -hmm. Και το, αν θέλεις, αυτό που ξαφνιάζει πολλούς, είναι ότι μας βλέπει καλούς και στο θέμα του πληθωρισμού. Προφανώς, γιατί ο οικόνομες συγκρίνει με τα άλλα κράτη, με τις άλλες χώρες και όχι με την τσέπη. Ξέρω ε, της... αν μα συγκρίνει με την Τουρκία βεβαίω. Και επίση <laughs> ο πληθωρισμό που εξετάζει είναι ο δομικό, δηλαδή ότι δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα τα τρόφιμα και τα καύσιμα ή τα κόστη τη ενέργεια, που στην Ελλάδα έχουμε σοβαρό ζήτημα. Το δομικό πληθωρισμό, πολύ σωστά το λε, ο πυρήνα, όπω το λένε οι κεντρικοί τραπεζίτε, τον οποίο αυτό κοιτούν, Δηλαδή και οι κεντρικοί τραπεζίτε τα επιτόκια με βάση τον πυρήνα το, του πληθωρισμού το καθορίζουν. Κοιτάζουν όμω κι άλλο ένα του πληθωρισμού που είναι πόσα προϊόντα, αριθμός προϊόντων που ξεπερνούν το, το μέτρο το οποίο θεωρείται ότι είναι ασφαλές για να πεις ότι έχεις χαμηλό πτωσμό που είναι το 2%. Και η Ελλάδα και εκεί βρίσκεται καλή με την έννοια ότι δεν είναι πολλά τα προϊόντα που ξεπερνούν αυτό το μέτρο. Ε, κοιτάξτε, να δείτε το θέμα. Καλά είναι όλα αυτά. Μπάμπη. Το θέμα είναι πω αντικατοπτρίζονται, αν αντικατοπτρίζονται στην τσέπη και στο Ταμείο των πολιτών και των α, επιχειρήσεων. Εκεί νομίζω ότι ε, η εικόνα, ε, η χρηματιστήριακή και η ε, διεθνής αυτή που δίνουν οι αναλυτέ, απέχει από την πραγματικότητα ακόμα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν κοιτάνε αυτό διότι σε αυτό δεν υπάρχει λόγο να μα πούνε τη σκέφτονται, το ξέρουμε μόνοι μα. Κοιτάνε πώ θα πα σε σύγκριση με του άλλου. Και να σα πω γιατί το θέμα είναι στα τρόφιμα. Έτσι. Εκεί είναι το μεγάλο μα πρόβλημα. Όχι ότι ο πληθωρισμό έχει πέσει. Ακόμη ο πληθωρισμό είναι γύρω στο 4, από την πάνω μεριά. Ο μέσο πληθωρισμό. Αυτό πρέπει να πάει πολύ πιο κάτω. Έτσι. Και έχουμε δρόμο. Γι' αυτό και οι κεντρικοί τραπεζίτε, ναι, μεν λένε παιδιά, δεν θα αυξήσουμε άλλο τα επιτόκια, αλλά όταν του ρωτά και πότε θα τα μειώσετε, βρε ε, σου λέει δεν σου απαντούν. Ο μόνο που απαντά είναι ο ευτυχώ πρόθυμο Γιάννη Τρονάρας... ο οποίο έχει πέσει μέσα σε κάθε περίπτωση στα τελευταίου μήνε. Και αναφέρεσαι και στη χθεσινή πράγματα. του παρέμβαση, φαντάζομαι. Ακριβώς, η χθεσινή του παρέμβαση ήταν σημαντική διότι έδωσε και ένα μέτρο ότι είπε ότι το δεύτερο εξάμεινο θα πάμε προς τα κάτω, αλλά έδωσε και ένα μέτρο του πόσο πιο κάτω. Και όταν λέει 150 basis points, δηλαδή μια μισή μονάδα, αυτό είναι γρήγορο για τα μέτρα της σχετικής τράπεζας. Δείχνει όμως ότι δεν περιμένουν να γίνουν θαύματα κατά την πτώση του πληθωρισμού. Περιμένουν απλώς να συνεχίσει να πηγαίνει προς τα κάτω το 2024. Μέχρι ότου δηλαδή να πούμε ότι ξεμπερδέψαμε με το πρόβλημα, και εφόσον δεν προκύψει κάτι άλλο, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, θα φάμε όλο το 24, να είμαστε ειλικρινεί. Μία μικρή παρατήρηση για του λάτριστων στοιχείων όπω εγώ. Κοιτούσα ξέρετε το καλύτερο πράγμα που κάνει ένα οικονομολόγο για να δει πώ πάνε τα πράγματα, πέρα από τι ποσοστιαίε μεταβολέ, που υπόκειται σε πολλού λόγου για του οποίου πάνε λίγο έτσι, λίγο αλλιώ. Κοιτά τον δείκτη. Δηλαδή, λε, ξεκίνησα τότε με τόσο, έστω 100. Βάλει ένα 100 για να είναι εύκολα να μετρηθεί, πού βρίσκομαι σήμερα. Αν έχω μπροστά μου τον πίνακα στα τρόφιμα, mm -hmm. οι περισσότερε χώρε είναι μεταξύ 130, δηλαδή έχουν ακριβεί 30% από τη βάση. Βάση βάζουν το 15, αλλά στην πραγματικότητα είναι το 21, γιατί μέχρι το 21 δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλε αυξήσει στα τρόφιμα, ούτε κι αλλού. Ε, άρα έχω 100, πήγα στο 130 και είναι μεταξύ 130 και 140-145 όλοι. Όλοι δηλαδή είναι περίπου εκεί. Mm -hmm. Η Ελλάδα είναι στο 133. Δεν είναι δηλαδή στη χειρότερη θέση, παρόλο που επειδή πάρα πολλοί στην Ελλάδα έχουν στριμωγμένα οικονομικά χαμηλέ αμοιβέ. Χαμηλό με πρόλαβε, γιατί εδώ πήγα να κάνω το. Να, ο συνήθι γκρινιάρη, εγώ από την άλλη πλευρά, να πω ότι καλή είναι αυτή η σύγκριση ε, με τι υπόλοιπε χώρε. Αλλά άμα συγκρίνουμε και την αγοραστική δύναμη ανάμεσα στην Ελλάδα και στι χώρε αυτέ, μπορεί να βάλουμε και τα κλάματα. Ε, δεν θα έλεγα να βάλουμε τα κλάματα, αλλά θα έλεγα να κάνουμε κάτι που είναι περισσότερη δουλειά, καλύτερα πληρωμένη δουλειά. Και εκεί είναι τώρα το μεγάλο βάρο. Το λέγαμε και τι προάλλε και νομίζω ότι εκεί πέφτει το μεγάλο βάρο. Αν μου επιτρέπετε, μία παρατήρηση για το θέμα τη κομματική πειθαρχία. Επειδή πέρασα από αυτά τα έδρανα. Βεβαίως. Δεν υπάρχει θέμα κομματική πειθαρχία. Το λέω επίτηδε έτσι, για να με προσέξετε. Τι υπάρχει. Όταν είσαι, βουλευτή όταν είσαι βουλευτής μια ε, παράταξης, παράταξη, η κομματική πειθαρχία είναι αυτονόητη. Δεν νοείται βουλευτή που δεν ψηφίζει νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή με εισήγηση του κόμματο το οποίο υποστηρίζει και του οποίου είναι μέλο, την κοινοβουλευτική ομάδα δηλαδή, είναι μέλος. Αν έχει αντίρρηση, καλείσαι να πα να δει τον γραμματέα ή κάποιον να εξομολογηθεί, να πει, ξέρετε παιδιά, εγώ έχω ένα θέμα με αυτό και αφού γίνει η σχετική συζήτηση, να πεις ότι έχει σκοπό να το καταψηφίσεις. Εκπλήξεις δεν επιτρέπονται στην συντεταγμένη δημοκρατία, η οποία είναι μια κομματική δημοκρατία, μια δημοκρατία κομμάτων. Εκπλήξεις δεν αναμένουν. Ναι, να πεις Τώρα. ότι έχει σκοπό να το καταψηφίσεις και αν το καταψηφίσεις μετά τι γίνεται. Μετά θα στο έχει πει ήδη στο αυτή ή ανοιχτά όταν θα πά να μιλήσει με τον γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα ή με κάποιον άλλον αρμόδιο αν χρειαστεί. Και αφού προηγουμένω έχει συζητήσει και με τον Υπουργό, ενδεχομένω και με τον Πρωθυπουργό. Εγώ ξέρω τέτοιε περιπτώσει mm -hmm. που πήγαν, μίλησαν με τον Πρωθυπουργό, μεταπίστησαν, έτσι σε εισαγωγικά. Μεταπίστησαν, αλλά συνήθω αν σε ένα θέμα στο οποίο μάλιστα υπάρχει έντονη διαμάχη πίσω ότι εγώ παιδιά θα το σκεφτώ τι θα κάνω και τελικώς καταψηφίσεις είναι πάρα πολύ βαρύ. Ελάχιστοι το έχουν κάνει. Θυμάμαι ότι η Μαριέτα Γιαννάκου να έχει καταψηφίσει, αλλά το ξέραμε όλοι από τα πριν και είχε γίνει ήδη αποδεκτό από το κόμμα ότι θα το καταψηφίσει η Μαριέτα Γιαννάκου. Δεν εξεπλάγει κανείς. Μπαμπή, η αυτό πρώην... το δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, είναι αυτονόητη η κομματική πειθαρχία στα νομοθετήματα... Στα τα, κόμματα. Στα, ε, αυτά και στα κόμματα αφορά και πρώην πρωθυπουργούς. Όπως ε, ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ δεν Σαμαράς. mm. Ξέρω ότι το είπε ο Παύλο Μαρινάκη, πρώην πρωθυπουργό. Δεν θα έλεγα τόσο το θέμα πρώην πρωθυπουργού, αλλά πρώην πρόεδρου του κόμματο σίγουρα. Σίγουρα εξαιρούνται. Mm. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει να γίνει αρχηγό ενό κόμματο, μετά το κόμμα σε θέλει για να λε ό,τι νομίζει σωστό. Δεν σε θέλει για να ακολουθεί τη γραμμή. Πρέπει να έχουμε και μερικού ανθρώπου στα κόμματα που να του ακούμε και να απλώ να λέμε: Οκ, okay, το ακούμε, το σεβόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό οδηγό. Ο Μητσοτάκη, βέβαια, τώρα μπορεί και τα κάνει αυτά. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Για τους δικούς του δικού του λόγου τότε δεν μπόρεσε να το κάνει δυστυχώ με τον Κώστα Σιμίτη. Καλά, για τώρα οποίο, ναι, ναι, για άλλε πολιτικέ συνθήκε, άλλε πολιτικέ εποχέ, και μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκη έχει και την πολυτέλεια να πολιτεύεται, να κυβερνά αυτή τη στιγμή χωρί ουσιαστική ε, αντιπολίτευση για ε, του λόγου ε, που πώς... όλοι είπα Κι εγώ είπα, είπα προηγουμένω ότι μπορεί και το κάνει. Mm -hmm. Αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα, μου υπερασπίσει ξαφνικά το Γιώργο Παπανδρέου σε ένα θέμα στο οποίο έχει κάνει μεγάλο λάθο ε, ιστορικά. Μάλιστα. Ε, να την πιάσουμε την κουβέντα περί πολιτικής ιστορίας μια από τις επόμενες μέρες που θα είναι και χαλαρή επικαιρότητα λόγω εορταστική περίοδου. Ενδιαφέρον θα έχει Μπάμπη. Ε, πάντως καλ... πάντως, ναι. πάντως η, ρύθμιση, η ρύθμιση αυτή έχει το εξής πρακτικό καλό και γι' αυτό δύσκολα θα επιτύχει. Το πρακτικό καλό είναι ότι αυτή καταγράφει... Είναι καλό αλλά δεν θα πετύχει. Ναι. Δεν, δεν θα πετύχει εύκολα. Mm -hmm καταγράφονται, ω εκ τούτου θα κοστίζουν ακριβότερα στου εργοδότε. Γιατί θα πληρώνονται και οι εισφορέ και όλα αυτά τα πράγματα. Μόνο οι μεγάλε εταιρείε έχουν και θα το κάνουν, έχουν και λόγου και πιστεύω ότι θα το κάνουν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά. Οι μικρότεροι εργοδότε, η πίσω πλευρά των εστιατορίων στα οποία πηγαίνουμε και τρώμε, η κουζίνα και τα πιο πίσω ακόμη, Φοβάμαι ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ανθρώπου, του οποίου δεν έχουν καμία όρεξη να του δηλώσουν ή να του διευκολύνουν σε κανέναν. Ε, Έχει δίκιο σε αυτό. Είναι ένα σημείο το οποίο θέλει προσοχή, και να πω εδώ και το άλλο. Εγώ Έχω και άλλη μια απορία: Ότι ε, από τη στιγμή που όταν θα απολύονται, θα λύγει η σύμβασή του, δεν ξέρω εγώ πώ θα, θα λειτουργεί, ε, θα χάνουν και την άδεια παραμονή, δεν ξέρω αν και οι ίδιοι μετανάστε. Θα προτιμούν να είναι νόμιμοι και να φαίνεται η εργασία του. Πολύ σωστό. Σε σχέση με το να δουλεύουν μαύρα στην πίσω πλευρά των, εστια... των εστιατορίων, όπως λες εσύ. Πολύ, Άρα, πολύ κάπου σωστό, χρειάζονται διότι... δικλείδε ασφαλεία εδώ και αποσαφηνήσει. Μπάμπι Παπαδημητρίου. Ναι, πάντω δεν θα είναι, δε είναι αυτόματο, επειδή το μίλησα και εγώ και το μίλησα και με τον Κυρίδη και... Δεν είναι αυτόματο, δηλαδή αν σε απολύσει Είναι υπεύλογο διάστημα, ο δεν το μένει να φανεί. Ναι, ισχύει, ισχύ αυτό που είχε πει μια υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάλι χάνεσαι μέσα στο τοπίο κάπου. Δεν σε καταδίδει κιόλα. Πάλι στην πρόσφατη πολιτική ιστορία γυρνάς, γυρνά. Μπάμπη, δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα. Θα η, ιστορία, τα πούμε. ιστορία είναι πολύ χρήσιμο πράγμα και σα συμβουλεύω τώρα τι γιορτέ να διαβάσετε ό,τι βρείτε μπροστά. Ναι, και θα το αναλύουμε και θα την αναλύσουμε και μαζί.